Πατριώτης, πατριωτισμός. Δύο λέξεις ταυτισμένες με την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Και πόση ευλογία να τις έχουν δανειστεί τόσες γλώσσες. Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί. Η λέξη πατριώτης έρχεται ως κληρονομιά από την αρχαία, από τα αρχαία ελληνικά και σημαίνει αυτός που τιμά την πατρίδα του. Και ο πατριωτισμός αυτό δείχνει. Πέρα από ιδεολογίες και πολιτικά χρώματα. Σε μια εποχή που αν δηλώσεις πατριώτης και ότι εμφορείς από τον πατριωτισμό, μπορεί να παρεξηγηθείς και να σε πούν ακραίο εθνικιστή. Να θυμηθούμε τι έχει πει ο Ντεγκόλ. Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η αίθουσα που μας φιλοξενεί πλημμυρίζει σήμερα από πατριωτισμό και αυτό δηλώνουμε με περηφάνεια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να μου επιτρέψετε να αλλάξω λίγο το πρωτόκολλο. Αξιότιμη κυρία Θαρίτα Μάντορης. Αξιότιμη κυρία Ελένη Φωκά. Αγαπητοί μαθητές της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου 1974 και κυρίες μαθητές. Εκπρόσωπε του Σεβομιωτάτου. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, κυρία Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Εκπρόσωπε του Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Σάβα Ακολούρη, κύριε Γεώργιο Μάμαλε, κύριε Κοτιάλη, Φόδωρε, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Παναγιώτη Θεοτόκη, κύριε Θωμά Γλάση, κύριε Πρόεδρε της Φιλαρμονικής Εταιρείας Καποδίστρια, κύριε Σπύρο Κοσκινά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Μακρύ Σταθή, Αντιπρίτανη, κύριε Μακρύ Σταθή, κύριε Γιάννη Κοντέ, Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου και Αντιπρόεδρε της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος, κύριε Δημήτρη Ζημάρη, εκπρόσωπε της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας. Κυρίες και κύριοι, ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ανεμομήλου Θωμάς Φλαγκίνης σας καλωσορίζει στη σημερινή εκδήλωση μνήμης με αφορμή την εκπλήρωση 50 χρόνων, τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο τον Μαύρο Ιούλιο του 1974. Ένα τρίπτυχο εκδηλώσεων μνήμης αφιερωμένο στη γυναίκα της Κύπρου, με επίτιμες καλεσμένες δύο εμβληματικές προσωπικότητες της κυπριακής κοινωνίας, τη γυναίκα σύμβολο του κυπριακού αγώνα, την κυρία Χαρίτα Μάντολες, και τη διασκάλα του έθνους, την κυρία Ελένη Φωκά. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή να βρίσκεστε εδώ σήμερα. Οι εκδηλώσεις αυτές τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων και συνδιοργανώνονται από τους κάτωθεν φορείς από την Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανεμομήλου και τη Χοροδία Θωμά Φλαγκίνης, την Ένωση Κυπρίων Κερκύρας ο Ευαγόρας, τον Σύλλογο Κερκυραίων και Φίλων Κύπρου, την Φιλαρμονική Ένωση ο Καποδιστρίας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων Ίσων. Θερμά συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκδήλωση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο. Θερμά συγχαρητήρια στην Περιφερειακή Διεύθυνση και στη Διεύθυνση τέτοια στον κύριο Λαμάνα. Θερμά συγχαρητήρια. Και στα παιδιά. Και στα παιδιά. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πολεμιστών ΕΒΔΙΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Στρατού, ο Πολεμικός Σύλλογος Κομάντο 74,
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πολεμιστών ΕΔΙΚ, η φωτογραφική δέσκη Κέρκυρας, η φωτογραφική δέσκη Στρόβολου, δημοτική δέσκη Στρόβολου και την όμορφη φωτογραφία που έφτασε φωτογραφίας που έχουμε μπροστά στην είσοδο με θέμα τη γυναίκα της Κύπρου. Μην ξεχάσετε να περάσετε εδώ στη μία ματιά, είναι εκπληκτική η δουλειά. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αθηνά Βιολάρη και για την παρουσία της εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βιολάρη. Το Σύλλογο Χοροδίας Χοροδία Άγιος Σπυρίδων και το Όγκο Σύστημα Ναυτοποσκόπων Κέρκυρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανεμομήλου νιώθει απόλυτα ικανοποιημένος και χαρούμενος για αυτόν τον συντονισμό, τον πατριωτικό συντονισμό, τόσων πολλών και κερκυραϊκών φορέων. Η σχέση της Κέρκυρας με την Κύπρο πολύ στενή και διαχρονική. Θα αναφερθούν οι επόμενοι, αλλά εμείς, σαν άνθρωποι του Φλαγκινίου, θέλουμε να αναφέρουμε εδώ την καταγωγή του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδος, του Θωμά Φλαγκίνη, της μητέρας του Θωμά Φλαγκίνη, που είναι Κυπρία. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ιδιαιτέρως τον κύριο Αντεπρίδαμη, τον κύριο Μακρύ, ο οποίος είναι κοντά στον πολιτισμό. Ο κύριος Μακρύς μας έχει σκλαβώσει όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό, τόσο σαν σύλλογο, αλλά και σαν ενός συγχωρεδίων. Το ευχαριστούμε θερμά. Την Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος για την παραχώρηση των αναλογίων που βλέπετε μπροστά, γιατί δεν θέλαμε να πληγώσουμε καθόλου την Ιόνια Ακαδημία. Στόχος λοιπόν της εκδήλωσης είναι το φρεσκάρισμα της εθνικής μνήμης. Τόσο στα παιδιά μας, όσο και σε εμάς τους μεγάλους, γιατί τα ξεχνάμε αυτά. Περνάμε 50 χρόνια, τα ξεχνάμε. Αλλά το θέμα είναι ανοιχτό. Και η Κύπρος μας χρειάζεται όλους δίπλα. Καλά περνάμε εμείς εδώ, κάτω όμως θα τα δείτε μετά. Γιατί συνεχίζονται τα μαρτύρια εδώ και 50 χρόνια και ο Θεός να μας φυλάει πόσο. Καλή συνέχεια. Thank you.